Γέμισαν φωνές και συνθήματα οι δρόμοι του Ρεθύμνου το βράδυ της Τρίτης, στην πολυπληθή πορεία που διοργανώθηκε υπέρ της Παλαιστίνης. Φορείς, σωματεία, πολίτες, κρατώντας τα μικρά παιδιά τους από το χέρι, περπάτησαν όλοι μαζί, ζητώντας ειρήνη μεταξύ των λαών, λευτεριά στην Παλαιστίνη και πάυση της αιματοχυσίας του βασανισμένου Παλαιστινιακού λαού. Είμαστε με όλους τους λαούς, οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Έχουμε όμως ένα γεγονός, ότι το κράτος του Ισραήλ, το κράτος επαναλαμβάνω του Ισραήλ, είναι ένα κράτος το οποίο λειτουργεί ως apartheid και το οποίο έχει στριμώξει πάνω από 1 εκατομμύριο ανθρώπους σε μια λωρίδα γης πιο μικρή από την Άξο. Ας προσπαθήσουμε να το φανταστούμε. Είμαστε στο πλευρό του λαού της Παλαιστίνης και εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη και απαιτούμε να ανεξαρτητοποιηθεί το κράτος εδώ και τώρα. Γι' αυτό λόγο ήρθαμε εμείς εδώ πέρα. Για να ελευθερώσουμε στο Φαλαστίν που κάνει Ισραήλ, αυτό δεν γίνεται και δεν πρέπει να είναι έτσι. Με μια φωνή, οι ρεθυμνιώτες που συμμετείχαν στην πορεία καταδίκασαν τη δολοφονική Ισραηλινή κατοχή που εδώ και χρόνια αφήνει αμέτρητους Παλαιστίνιους νεκρούς στο πέρασμά της. Ενώ παράλληλα εξέφρασαν την έντονη αντίθεσή τους στη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, συνεχίζοντας τη συνεργασία της, όπως τονίζουν, με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Είμαστε ενάντια στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και καταδικάζουμε τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης που συμμετέχει σε αυτόν τον πόλεμο των ΗΠΑ ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης που ρίχνει λάδι στη φωτιά. Τέρμα με τους εισαποστάκηδες. 56 χρόνια αυτός ο λαός ζει χωρίς πατρίδα κάτω από την πότα ενός κράτου δολοφόνου μαζί με τους συμμάχους του. Δεν μπορούμε να συμψηφίζουμε, είμαστε με αυτό το λαό, με τα δικαιώματά του μέχρι τέλος. Βρισκόμαστε σε μια προαναγγέλουσα σφαγή στη Γάζα με την κάλυψη των Ηνωμένων Πολιτείων, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και δυστυχώς όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτή τη στιγμή, δείχνοντας εικόνες καταστροφής και σφαγής στη Γάζα, κλαίγοντας για τον πόνο των Εβραίων. Βρισκόμαστε εδώ για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στον Παλαιστινιακό λαό και να καταδικάσουμε την πολιτική του Ισραήλ, ενός κράτους τρομοκράτη όλη αυτή την περίοδο, να διεκδικήσουμε οι Παλαιστίνοι να αποκτήσουν πατρίδα.